Κερκίνη είναι έτοιμη για να δώσει έναρξη στο παιχνίδι. Γυρίζει την μπάλα στην Αχιλλέως και από εκεί στην Γιαννή Χρυσομιλιά που πιέζει για να κερδίσει μπάλα. Θα τα καταφέρει με την Χριστοφή. Η Χριστοφή πέρασε για την Αχεριώτη έξω από την μεγάλη περιοχή. Η πάσα ήταν για την Χρυσοστόμου. Έκοψαν η του Θόη Λακατάμιας. Η Σούλτς, η οποία έψαξε να βρει την Κώστα. Η μπάλα θα γυρίσει από την Αντωνίου στην Νικολάου. Αντωνίου και πάλι στην Νικολάου. Η Χρυσομιλιά Αγίου Αμβροσίου που την περασμένη αγωνιστική. Και πάλι σε αυτό εδώ το γήπεδο αγωνίστηκε κόντρα στην Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και αυτή είναι η είδηση ουσιαστικά στον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου, με την Μπαρτσελώνα να παίρνει τα ηνία στον χώρο από τις Απόλλων Ladies, οι οποίες για 9 χρόνια ήταν η ομάδα η οποία κατάφερνε να πάρει πρωτάθλημα και κύπελο. Να δούμε την Αχεριώτη τώρα, η οποία προσπαθεί από τα άκρα να κάνει την σέντρα. Το κόρνερ πρώτο για την Χρυσομιλιά. Πάει η Χρυσοστόμου για να το εκτελέσει μαζί με την Σοκράτους. Να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα. Σοκράτους έστειλε και πάλι για την Χρυσοστόμου. Σέντρα σου, την μπάλα πέρασε. Πλάγιο είναι πάλι για την Χρυσομιλιά, η οποία έχει ξεκινήσει σαφώς καλύτερα το παιχνίδι, με την Παύλου να ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Πολύ δυνατό. Πλάγιο δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με την Χρυσοστόμου. Και η Τάκα, τερματοφύλακας του Θόη Λακατάμιας, σιγά σιγά. Θα στήσει την μπάλα στην γωνία της μικρής περιοχής για να δώσει συνέχεια. Σε ένα 3-5-2 το Θόη Λακατάμιας, σε ένα 4-2-3-1 η ομάδα της Χρυσομιλιάς. Αχεριώτη έψαξε και βρήκε την Χρυσοστόμου. Χρυσοστόμου στην περιοχή, το γύρισμα θα απομακρύνει την μπάλα η Παύλου σε πλάγιο. Και πάλι για την Χρυσομιλιά, με την Παύλου να περνάει στην Χριστοφή. Η σέντρα σουτ παράλληλα περνάει από την εστία της Τάκα. Και θα περάσει σε πλάγιο με την Ιωαννίδη να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Η μπάλα πέρασε, την κέρδισε η Γιαννή και τώρα προσπαθεί να ανέβει το Θόη Λακατάμιας. Άλλαξε με την Αχιλλέως και πάλι Γιαννή. Καλή μπαλιά για την Κυρκίνη. Η Κυρκίνη απέναντι από την Νικολάου. Το πλασέ 1-0 για το Θόη Λακατάμιας στην πρώτη επίσκεψή της. Η Κυρκίνη, νομίζω μία από τις καλύτερες παίκτριες του Θόη Λακατάμιας. Θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Το 1-0 για το Θόη. Ξανά η πάσα. Κυρκίνη. Κέρδισε την Νικολάου στο πλασέ. Το 1-0. Για το Θόη Λακατάμια στην πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη της Λευκοσιάτικης ομάδος στην περιοχή της Χρυσομιλιάς. Χρυσοστόμου. Η Σούλτς όπως θα προσπαθήσει να απομακρύνει κόντρα πάνω στην Χριστοφή. Το πλάγιο είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Yeah, yeah, yeah.
με την Χριστοφίδου. Θα κερδίσουν προσωρινά οι του της ομιλιάς. Η Κερκίνη άνοιξε πολύ την μπάλα. Πάμε στον Αντρέα τον Οδυσσέος, στον αγωνιστικό χώρο ανάμεσα στους δύο πάγκους. Έλα, Αντρέα. Για τον κόλ, να σημειώσουμε ότι ήταν και η πρωτοβουλία, η προσπάθεια μάλλον που ξεκίνησε από την Σοβοκλέους και έκανε πολύ καλό συνδυασμό και στη μεσαία γραμμή με την Αχιλλέως και προήλθε αυτό το γκολ. Η Σοβοκλέους την ουσία την ξεκίνησε, έκαναν το 1-2 στη μεσαία γραμμή και δόθηκε πάσα στην Κυρκινιδάκη γενικότερα μια πολύ καλή προσπάθεια. Οργανωμένη προσπάθεια, έτσι. Ναι. Γιατί άλλαξαν πολύ σωστά την μπάλα στη μεσαία γραμμή και ελευθερωθήκαμε αντιπάλους και έκαναν μόνοι στην ουσία την Κυρκίνη. Κάτι που προφανώς και δεν άρεσε στον coach των φιλοξενούμενων των γηπεδούχων. Έβαλε τις φωνές για τον τρόπο που αμύθηκαν εκεί και έχασαν την παιχτρία την Κυρκίνη, ο Αντωνίου. Απ' την άλλη, ο Νεοκλέος πολύ πιο ήρεμος στο δίκτυο του πάγκο, έδωσε συγχαρητήρια και συνέχισε στο ίδιο πλαίσιο, στην ηρεμία που είχε από το ξεκίνημα του μάτς. Πιο ομιλητικότητα, να το πούμε έτσι, είναι ο προπονητής της Χρυσομυγιάς. Είδαμε νωρίτερα και ένα σούτ από την Χριστοφή που έφτασε στα χέρια της Τάκα χωρίς να την ανησυχήσει. Η Σούλτς τώρα παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει το φάουλ. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή, κεφαλιά από την Κυρκίνη, μπάλα πέρασε έξω και πάλι όμως χάθηκε από τα μαρκαρίσματα η Κυρκίνη, η οποία γενικότερα είναι η παίκτρια που ξεχωρίζει από το Θόηλα Κατάμιας. Να δούμε τώρα την Χρυσοστόμο. Καλή πάσα για την Αχεριώτη. Θα απομακρύνει όπως όπως η Ιωαννίδη και πάλι η Κυρκίνη προσπαθεί με την ταχύτητά της. Είναι σε θέση offside όμως. Με την Αντωνίου να ετοιμάζεται. Εδώ σωστά. Σωστή υπόδειξη από τον βοηθό, σε θέση offside η Κυρκίνη, παρά το γεγονός ότι έτρεξε για να καλυφθεί. Σοφοκλέους τώρα στην περιοχή, το γύρισμα, ξανά η Σοφοκλέους, η πάσα για την Αχεριώτη, θα προλάβει και θα απομακρύνει την μπάλα η Παύλου. Σοφοκλέους, καλό κοντρόλ. Να δούμε τώρα την Αχεριώτη στην περιοχή για την Χριστοφή. Πρόλαβε η Αχιλλέως και απομάκρυνε την μπάλα. Και τώρα το Θόη και πάλι στην αντεπίθεση. Πολύ δυνατή η πάσα. Η Παύλου με τάκλιν θα απομακρύνει σε πλάγιο. Κυρκίνη άλλαξε με την Κώστα. Οι κόντρες θα ευνοήσουν την Χρυσοστόμου. Κέρδισε η Σοφοκλέους για λίγο όμως. Χριστοφή, Κυρκίνη που είναι γρήγορη, περνάει από την Πρέτανιτς. Κυρκίνη στην περιοχή, το γύρισμα. Η Κυρκίνη έχει και πάλι τον έλεγχο της μπάλας. Νέα σέντρα, η Νικολάου θα μπλοκάρει. Νικολάου στο βολέ, η Σούλτς απομάκρυνε την μπάλα. Το πλάγιο από την παρέμβαση της Παύλου. Η Αχιλλέως έδιωξε σε πλάγιο. Με την Παύλου, Αχιλλέως και πάλι απομάκρυνε. Η μπάλα κατέληξε στην Αντωνίου. Χρυσοστόμου, πολύ δυνατή η πάσα από την Αχεριώτη. Θόηλα Κατάμιας που άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς με την Κυρκίνη. Σοφοκλέους δεν κατάφερε να κράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το πλάγιο και πάλι για τη Χρυσομυλιά με την Παύλου να εκτελεί. Κυρκίνη, πέρασε από την Παύλου. Καλή πάσα. Βρήκε την Ιωαννίδη. Κέρδισαν όμως οι της Χρυσομυλιάς με την Θεοχάρους.
Σούλτς με την εμπειρία της εκεί έβαλε σωστά το σώμα της και κέρδισε την μπάλα. Κυρκίνη κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, δεν τα κατάφερε. Με την Παύλου το πλάγιο στη Χρυσοστόμου. Κέρδισε η Σοφοκλήρωση. Πολύ όμορφα βρήκε την Αχιλλέως. Πολύ όμορφη κάθε την παλιά για την Κυρκίνη. Κυρκίνη το σουτ. Προσπάθησε να κρεμάσει την Νικολάου που την είδε εκτός θέσης. Σουτ έφυγε έξω όμως. Παπαχρήστου τώρα. Στη Θεοχάρους, γυρίζει στην Αντωνίου. Μεγάλη μπαλιά ψάχνοντας τη Χρυσοστόμου. Κέρδισαν οι του Θόη. Αχιλλέως. Απομάκρυνε την μπάλα η Σοφοκλέους. Κέρδισε η Θεοχάρους. Σοκράτους. Πέρασε πολύ όμορφα η Σοκράτους. Στην Χριστοφή. Περιμένει η Χρυσοστόμου. Έκοψε όμως η Χριστοφίδου, έγινε λάθος. Να δούμε την Παύλου, άνοιξε για τη Χρυσοστόμου. Χριστοφίδου γυρίζει στην Τάκα. Αυτή με τα πόδια θα απομακρύνει, ψάχνοντας τη Σοφοκλέους. Πρώτη η Παύλου πάνω στην μπάλα. Κόντρα πάνω στη Χριστοφίδου. Το πλάγιο είναι για, για το Θόη, για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Πλάγιο είναι για το Θόη Λακατάμιας που κερδίζει λίγα μέτρα. Χριστοφίδου, η Πρέτανιτς απομάκρυνε την μπάλα, ψάχνοντας τη Χριστοφή. Κόντρα πάνω στη Χριστοφή από την προσπάθεια να απομακρύνει η Πρέτανιτς. Το πλάγιο είναι για την Χρυσομιλιά με την Γεωργία Παύλου. Σοκράτους τώρα έξω από την περιοχή προσπάθησε εκεί να περάσει, δεν τα κατάφερε. Πάσα για την Χρυσοστόμου. Να δούμε τώρα την Σοφοκλέους. Στην Χριστοφίδου, Γεωργία Παύλου απομάκρυνε, το πλάγιο είναι για την Χρυσομιλιά. Με την Γεωργία Παύλου να ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Έψαξε την Χριστοφή, απομάκρυνε η Αχιλλέως, κέρδισε η Θεοχάρους. Η σέντρα στην περιοχή εκείνη η Σούλτς που θα απομακρύνει και τώρα η Σοφοκλέους στην αντεπίθεση για την ομάδα του Θόη. Έχει ανέβει και της έδωσε στήριγμα η Χριστοφίδου. Έμεινε η Γεωργία Παύλου στον αγωνιστικό χώρο και η Χριστοφίδου έστειλε την μπάλα σε πλάγιο. Έχουμε διανύσει 15 λεπτά παιχνιδιού. Το Θόη Λακατάμιας προηγείται με 1-0 με τον γκολ που σημείωσε η Κυρκίνη. Αντρέα, να σε ακούσουμε. Είναι γεγονός πως έχει πέσει κάπως ο αριθμός μετά το γκολ που σημείωσε το Θόη. Ξεκίνησε κάπως καλύτερα η ομάδα της Χρυσομιγιάς. Το Θόη σκόραρε και διαχειρίζεται από εκείνη το σημείο, νομίζω το υπέρ της προβάδισμα. Παρότι ξεκίνησε βάζοντας πίεση ψηλά, δεν δείχνει να κινδυνεύει. Αν και υπάρχουν κάποιες οδηγίες συγκεκριμένες από τον προπονητή της, τον Πανίκο τον Νεοκλέους, για το κυρίως για τις απομακρύσεις στην άμυνα,
και για τα στήριγματα που θέλει όταν η ομάδα βγαίνει από πλάγια. Το διαλυτήριο λέει τώρα και στις παιχτριές του που είναι κοντά και αφορούν εκεί στις τοποθετήσεις στα άκρα. Απ' την άλλη, ο τεχνικός της Χρυσομυγιάς, ο Γιώργος Αντωνίου, δίνει τις δικές του οδηγίες προς τις παιχτριές του συνεχώς για κάποιες προσπάθειες που μένουν ανεκπλήρωτες. Αυτό είναι το κυρίως παράπονο του. Και λέει και ο ίδιος προς τις παιχτριές του, αν είδα σωστό, ότι δεν παίζουν ιδιαίτερα από τα άκρα και ζητάει να υπάρχει καλύτερο παιχνίδι από εκεί. Πάντως το Θόηλα Κατάμιας δέχεται πίεση, μπορεί όμως να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση και βγαίνει και με αξιώσεις γρήγορα μπροστά, έτσι. Ναι, αυτό θα πρέπει αυτό, να το... Αυτό εννοούσα με τη διαχείριση περισσότερο, ναι. Ότι αντέχει την πίεση που τη βάζουν και όταν βρει προϋποθέσεις, όπως έγινε και στον κόλ στην ουσία που σημείωσε, ενώ τώρα στηρίζεται το fair play στην φάση αυτή, όταν βρείτε τις προϋποθέσεις δείχνει πολύ επικίνδυνη. Ναι. Ιδίως, κυρίως μάλλον με την Κυρκίνη. Ναι, είναι σαν target woman, δηλαδή παίχτρια που θα ψάξουν οι παίχτριες από μακριά. Α, δούμε τώρα τη Σοφοκλέους, κάνει και πάλι κίνηση η Κυρκίνη που είναι γρήγορη με την Πρέτανιτς. Η Νικολάου όμως θα βγει σωστά, θα μπλοκάρει την μπάλα. Παράπονα από τον Αντωνίου για την κατοχή της μπάλας ουσιαστικά. Η Γιάννη θα εκτελέσει το πλάγιο, θα κερδίσει η Ραφαέλα Παύλου. Τώρα η Θεοχάρους, η Χριστοφή κατάφερε να κρατήσει την μπάλα, κάνει κίνηση η Αχεριώτη. Δεν ήταν καλή πάσα από την Χριστοφή. Κέρδισε τώρα η Ιωαννίδη για το Θόηλα Κατάμιας. Το πλάγιο από την παρέμβαση της Παπαχρίστου. Πάθησε να βρει την Σοκράτους, η Αντωνίου, η Θεοχάρους τώρα, Γιάννη αυτή που κερδίζει, στην Αχιλλέως, πολύ όμορφη πάσα ψάχνοντας την, και βρίσκοντας τη Χριστοφίδου. Η Αντωνίου απομάκρυνε, η Θεοχάρους, η Χριστοφή δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ, η Σούλτς απομάκρυνε, Ραφαέλα Παύλου κράτησε μπαλά, η Σούλτς την Γιάννη. Από εκεί στην Σοφοκλέους, πολύ όμορφη τρίπλα της Σοφοκλέους πάνω στη Θεοχάρους. Κόπηκε η πάσα της από την Πρέτανιτς, η οποία θα απομακρύνει την μπάλα. Κυρκίνη έψαξε την Κώστα, κέρδισε η Αντωνίου. Έψαξε την Χρυσοστόμου, η Σούλτς. Γύρισε στην Τάκα, έδιωξε βρίσκοντας την Χριστοφίδου. Πάσα δεν ήταν καλή για την Κώστα. Γεωργία Παύλου απομάκρυνε, το πλάγιο είναι για την Χρυσομιλιά Αγίου Αμβροσίου, η οποία σε 8 αγώνες εντός έδρας έχει 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 4 ήττες. Ενώ από την άλλη, το Θόηλα Κατάμιας σε 8 αγώνες εκτός έδρας έχει 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες. Η Γιάννη απομάκρυνε. Θεοχάρους. Σοφοκλέως προσπάθησε να κερδίσει. Θεοχάρους πέρασε εξαιρετικά. Βρήκε την Χρυσοστόμου. Η Αχιλλέως όπως απομακρύνει, κονστά, πολύ όμορφη πάσα στη Σοφοκλέους και πάλι για την Κώστα. Σοφοκλέους, κάνει κίνηση η Κυρκίνη που είναι γρήγορη, πιο γρήγορη όμως και καλά τοποθετημένη η Αντωνίου απομακρύνει σε πλάγιο. Η Γιάννη στην Σούλτς, έγινε το λάθος. Να δούμε τώρα την Χριστοφή. Πρόλαβε όμως η Σούλτς να γυρίσει την μπάλα στην Τάκα, η οποία απομακρύνει. Παπαχρίστου, η μπάλα πέρασε. Αχεριώτη για την Χριστοφή. Πρώτη Σούλτς.
Χριστοφίδου έκανε λάθος. Κέρδισε η Παύλου, Γεωργία Παύλου που ανεβαίνει. Έχει και χώρο για σέντρα. Η πάσα καλή για την Αχεριώτη, το σούτ. Σούτ που έγινε από την Ραφαέλα Παύλου. Πέρασε μακριά όμως. Από την εστία της Τάκα, συμπληρωμένα 21 λεπτά στο γήπεδο της Ερήμης. 1-0 προηγείται το Θόηλα Κατάμιας από το ξεκίνημα του αγώνα. Έλα Αντρέα, να σε ακούσουμε. Οι πολλές λάθος μεταβιβάσεις είναι κυρίως παράπονο τεχνικού της Χρυσομεγιάς, του Γιώργου Αντωνίου. Γίνονται συχνά, είναι αλήθεια, στο χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που είναι το κυρίως πρόβλημα. Η Θεοχάρος προσπαθεί αρκετά με πάσες, αλλά είτε δεν βρίσκει ελεύθερους χώρους, είτε χάνονται οι παλιές της. Είναι αλήθεια, η Σούτση είναι εξαιρετική σήμερα. Τίποτα δεν έχει περάσει από κοντά της. Σταματάει όλες τις προσπάθειες της Χρυσομεγιάς, όταν τουλάχιστον πάει μπαλά προς τα για προθυμένη. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό προσπαθεί να διορθώσει ο Γιώργος Αντωνίου με τις οδηγίες του, ζητώντας και πολλές φορές να μείνουν ψηλά οι παίκτριές τους, προκειμένου να προκύψει το λάθος από το Θόηβο. Η αλήθεια είναι δεν προέκυψε σε βαθμό που να στοιχήσει τουλάχιστον για την ώρα. Αυτά προσπαθεί να περιορίσει το ελάχιστο πανίκο Νεοκλέους με τις δικές του οδηγίες. Θεοχάρους κέρδισε. Πάσα πολύ δυνατή, δεν μπόρεσε. Η Αχεριώτη. Χριστοφή θα κερδίσει. Έψαξε να αλλάξει παιχνίδι. Αχιλλέος προσπάθησε να απομακρύνει. Η Σούλτσε διώξε την μπάλα. Με την Παπαχρίστου. Έχει λέω Ιωαννίδη, μάλλον θα απομακρύνει σε πλάγιο. Η Σούλτς θα διώξει. Προσπάθεια για σέντρα. Το κόρνερ είναι για την Χρυσομιλιά. Ένα κόρνερ που κέρδισε η Αχεριώτη. Με την Ψυχογιουδάκη εκεί να βάζει την πίεση. Κόρνερ που εκτελείται. Η σέντρα καλή στην περιοχή. Έψαξε την Αντωνίου που είχε προωθηθεί. Δεν τα κατάφερε όμως. Καλή κομπίνα. Ψάχνοντας την Αντωνίου. Εδώ είναι η Σοφοκλέους. Το μυαλό του Θόηλα Κατάμιας. Με την Τάκα να δίνει συνέχεια, την Θεοχάρους να απομακρύνει, την Σούλτς να κερδίζει και πάλι στη Τάκα, η οποία θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Αντρέα, έχει κατοχή της μπάλας το Θόη, συγγνώμη, η Χρυσομιλιά, διορθώνω. Το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορεί να φτιάξει ευκαιρία. Είναι καλά στημένη η ομάδα του Θόη και προσπαθεί, όπως εδώ με την Σοφοκλέους, μπαλιά ψάχνοντας την Κώστα, απομάκρυνε η Αντωνίου. Θα κερδίσουν τώρα οι του Θόη. Η Κώστα έψαξε την Σοφοκλέους και πάλι. Αχιλλέος, σηκώθηκε η μπάλα ψηλά. Η Αντωνίου, η Πρέτανιτς και πάλι η Αντωνίου. Γυρίζει για την Νικολάου. Έλεγα λοιπόν, Αντρέα, ότι μπορεί η Χρυσομιλιά να έχει κατοχή μπάλας, αλλά δεν μπορεί να απειλήσει. Κάτι που παρατήρησα και στις οδηγίες του προπονητή της Χρυσομιλιάς είναι η έλλειψη καθαρού μυαλού. Να δούμε όμως εδώ αν έχουν. Να δούμε την Ραφαέλα, την Παύλου. Ένα δυνατό σούτ από μακριά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Μπλόκαρε την μπάλα. Τάκα.
Έλα, Αντρία, ναι, συνεχίζεις. Από τις οδηγίες του προπονητή του πέραν αυτό. Έλειψε καθαρού μυαλού για κάποιες φάσεις και αυτό φαίνεται να στοιχίζει στην ομάδα της Χρυσομυγιάς, γιατί είναι αλήθεια. Κρατάει μπάλα, φτάνει μέχρι το επιθετικό της ένα τρίτο, αλλά ως εκεί, κάπου εκεί τα χαλάει. Είναι η τελική πάσα, είναι τοποθετήσεις, επιλογές για τις υπαίκτριες. Κάπου υπάρχει θέμα εκεί και αυτό προφανώς προβληματίζει τον Αντωνίου. Παράδειγμα, η προηγούμενη φάση με την εκτέλεση του κόρνερ χρειάστηκε να υπενθυμίσει τις παιχτριές του, κάτι που το είπε και ο ίδιος άλλωστε στους συνεργάτες, ότι ήταν κάτι που δούλεψα στην προπόνηση την τελευταία αρκετή ώρα και χρειάστηκε υπενθύμιση για να βγει η φάση που ήταν, που ήταν αρκετά καλή για την Χρυσομυγιά. Σε ό,τι αφορά τώρα στον Πανίκο Νεοκλέους, νομίζω είναι το πλάνο του προφανώς έτσι. Να σταματά οποιασδήποτε προσπάθεια και να ξεκινάει το οργανωμένο και στα γρήγορα με οργάνωση πάλι να βγάλει μπροστά την ομάδα του. Το πέτυχε σε μια φάση, πλησίασε σε άλλες δύο. Ναι. Είναι, εντάξει, η Κυρκίνη νομίζω είναι η παίχτρια που κάνει τη διαφορά, έτσι. Ναι, είναι... η Κυρκίνη είναι αρκετά και μάλιστα παίζει κόντρα στην, μάλλον όχι κόντρα, μακριά από την καλή παίχτρια στην άμυνα της Χρυσομυγιάς, την Αντωνίου. Είναι η παίκτρια που πολλές φορές έχει σταματήσει τη φάση, αλλά όταν είναι μακριά της η μπάλα, προσπαθεί να την αποφύγει και εκείνη για να βγαίνει τα τέτα τέτ του. Είδαμε μια υποψία νωρίτερα και είδαμε και στο κορ. Μάλιστα. Ψυχογιουδάκι τώρα για το Θόη, πάσα για την Κώστα, δυνατή, δεν θα προλάβει. Το πλάγιο είναι για την γηπεδούχο ομάδα, για την Χρυσομυλιά Αγίου Αμβροσίου. Πέρασε μπάλα από την Ψυχογιουδάκη, η Σοκράτους, κέρδισε η Αχιλλέως, ο Φοκλέους τώρα, έβαλε την κόντρα η Θεοχάρους, Ραφαέλα Παύλου, καλή πάσα για την Χρυσοστόμου. Χρυσοστόμου θα περάσει στην περιοχή, το γύρισμα, η ευκαιρία, το σου, την μπάλα θα κοντράρει και θα απομακρυνθεί. Σπουδαία ευκαιρία, συνεχίζεται όμως η φάση. Η... Ραφαέλα η Παύλου, η Χρυσοστόμου στην σέντρα, η Τάκα θα μπλοκάρει εύκολα. Νωρίτερα είχε την ευκαιρία η Χρυσομυλιά να ισοφαρίσει με την Χριστοφή, δεν τα κατάφερε όμως. Αχεριώτη. Χριστοφή. Από μακριά το σούτ, έξω η μπάλα όμως. Χριστοφή, η οποία και νωρίτερα θα μπορούσε να έχει καλύτερο τελείωμα όταν κοντρόλαρε την μπάλα. Εδώ η σέντρα από την Χρυσοστόμου μπλόκαρε εύκολα η Τάκα. Η ευκαιρία η καλή για την ομάδα της Χρυσομυλιάς Αγίου Αμβροσίου χάθηκε δευτερόλεπτα νωρίτερα. Όταν η Χρυσοστόμου προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε η Χριστοφή. Να δούμε τώρα την Παπαχρίστου, οι κόντρες. Η Τάκα τώρα για την Σούλτς. Παπαχρίστου, Αχεριώτη, κέρδισε και πάλι Σοφοκλέους για την Ψυχογιουδάκη. Προσπάθησε να περάσει, το πλάγιο είναι για την γηπεδούχο ομάδα, η οποία σιγά σιγά γίνεται και πιο απειλητική. Σοκράτους για την Χριστοφή. Προσπάθησε να περάσει. Η μπάλα είναι out αφού κόντραρε πάνω στα πόδια της Χριστοφή πριν να περάσει την τελική γραμμή. Το Θόη Λακατάμιας, υπενθυμίζουμε, να προηγείται 1-0 από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, από το 5ο λεπτό με τον γκολ της Κυρκίνη. Η Αντωνίου γυρίζει την μπάλα στην Νικολάου και από εκεί η μπάλα στην Γεωργία την Παύλου. Πάσα ψάχνοντας την Χρυσοστόμου, η Σούλτς πρώτη θα απομακρύνει σε πλάγιο. Σούλτς που παίζει σίγουρα
απομακρύνει την μπάλα χωρίς πολλές περιττές κινήσεις και χωρίς να προσπαθεί να κάνει κάτι το εξεζητημένο. Χριστοφή, η σέντρα, σουτ, γκολ, 1-1. Φοβερό γκολ από την Χριστοφή, η οποία από πολύ πλάγια είδε την τερματοφύλακα να είναι λίγο έξω και την κρέμασε στο 31ο λεπτό. Χρυσομιλιά που ισοφαρίζει με την Χριστοφή. Ξανά εδώ, κοιτάξτε από ποιο σημείο το βάζει το γκολ η Χριστοφή. Έκανε την τρίμπλα στην Γιάννη και αμέσως στη σέντρα σουτ. Η Τάκα δεν μπόρεσε, άπλωσε τα χέρια της, αλλά ίσως και να μην περίμενε και η ίδια. Και από μία όλη οπτική γωνία το γκολ, εξαιρετικό τέρμα από την Χριστοφή. Να δούμε τώρα τη Σοφοκλέους, πάσα για την Κυρκίνη, το πλασέ από την Κυρκίνη, μπλόκαρε την μπάλα η Νικολάου. Ενώ η Κυρκίνη μένει στο εδαφός, στο βολέ που δόθηκε στην Χρυσοστόμου, από εκεί και πάλι στην Χριστοφή, έχοντας μπροστά του στην Σούλτς. Χριστοφή ψάχνει χώρο για σουτ, κλείστηκε. Χρυσοστόμου για την Χριστοφή, έψαξε την Σοκράτους, έκοψαν όμως και απομάκρυναν τη μπάλαση του Θόη. Παπαχρίστου σε πλάγιο. Έπαιξε το 1-2 η Σοφοκλέος με την Κώστα. Σοκράτους, Αχεριώτη έβαλε την κόντρα, Ψυχογιουδάκη. Πρέτανιτς, η Κυρκίνη προσπαθεί να πάρει. Έπεσε στο έδαφος η Κυρκίνη. Έλα Αντρία, να σε ακούσουμε. Αρχικά αυτό που είδαμε από τη Χρυσομιλιά ήταν δύο φάσεις, η μία τελική, η άλλη προϋπόθεση, και αυτό νομίζω λειτουργήσε ευεργετικά, γιατί πέραν από την περιόριση των ενεργειών των επιθετικών του Θόη, δούλευε και σωστά πιο μπροστά. Ήρθαν οι δύο φάσεις και επιστέκασμα αυτής της προσπάθειας και ανωτερότητας, αν μου επιτρέπει, στα τελευταία 5 λεπτά, ήταν το goal. Ναι, μεν ήταν από δύσκολη γωνία και από αυτά τα που σπάνια βλέπουμε, αλλά ήταν κάτι που χρειαζόταν νομίζω. Μέχρι από το σημείωσε Χριστοφή, ήταν συνεχώς οδηγίες δεχόταν από τον προπονητή της για το πώς παίζει. Τώρα, μέχρι και τώρα είναι εδώ κοντά του η σκόρερ και δέχεται οδηγίες από τον προπονητή. Και του σημειώνει αυτό το γκολ. Σίγουρα το πανηγύρισε ιδιαίτερα και ο ίδιος ο προπονητής για τον, ότι μια παίκτρια που δεν ήταν στα καλύτερά της στο ξεκίνημα του μάτς, σημειώνει αυτό το γκολ και σίγουρα θα τη βοηθήσει. Το ίδιο συνεχίζει να της λέει τώρα για το πώς ακριβώς κινείται, γιατί η αλήθεια δεν τροφοδοτηθεί ιδιαίτερα και βγαίνει στα πλάγια. Επιβραβεύτηκε αυτή η προσπάθειά της. Την άλλη, ο τεχνικός της ομάδας του Θόη, ο Νίκος Νεοκλέους, λέει στις παιχτριές του να συνεχίζουν στο ίδιο τέμα, απλώς να περιορίσουν αυτά τα λάθη. Είναι αλήθεια, παραλαμβάνω, δεν έκαναν τα πολλά οι του Θόη, αλλά είδαμε από ποιο σημείο σημειώθηκε το γκολ. Δεν είναι από τα εύκολα που βλέπουμε. Δύο πολύ όμορφα τέρματα. Το πρώτο με συνδυασμένη ενέργεια, ακριβώς σε δημιουργία, κάθε την παλιά η Κυρκίνη έφυγε. Η Κυρκίνη που περνάει τώρα εκτός αγωνιστικού χώρου, θα επιστρέψει νομίζω, γιατί δεν είναι, θεωρώ τουλάχιστον, κάτι το σοβαρό. Θα επιστρέψει η Κυρκίνη σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Και ένα πολύ όμορφο γκολ από μια πολύ δύσκολη γωνία, έτσι, Αντρέα. Ναι, και δύο γκολ πραγματικά πολύ όμορφα. Ναι, είναι αλήθεια πως το ένα ήταν η δημιουργία του εξαιρετική, ο συνδυασμός δηλαδή των παιχτηριών του Θόη, ενώ απ' την άλλη της Χρυσομιλιάς από μια παραλαμβάνω γωνία που σπάνια βλέπουμε γκολ. Μόνο και μόνο αυτό αρκεί να εξηγήσουμε τι μόλις μαρτυρήσαμε. Γεωργία Παύλου έψαξε τη Χρυσοστόμου, από εκεί στην Ραφαέλα την Παύλου, τώρα για την Χριστοφή και πάλι για την Χρυσοστόμου. Γεωργία Παύλου που ανεβαίνει, έχει χώρο για σέντρα, την επιχειρεί, σέντρα σούτ ήταν. Μπλόκαρε την μπάλα η Τάκα όμως. Κυρκίνη που επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο, η Τάκα τροφοδότησε την Ψυχογιουδάκη.
στην Κώστα, από εκεί στην Κυρκίνη και πάλι για την Κώστα. Πρόλαβε η Πρέτανιτς να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 35ο λεπτό. 10 λεπτά μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου 45 λεπτού. Το πλάγιο είναι για το Θόηλα Κατάμιας. Ψυχογιουδάκι έκοψε η Παπαχριστού. Ραφαέλα Παύλου, κέρδισε η Κυρκίνη την μπάλα. Έκανε λάθος, κέρδισε η Θεοχάρους. Να δούμε τώρα την Χριστοφή με την Σούλτς να απομακρύνει για να καταλήξει μπάλα στην Γεωργία την Παύλου. Έψαξε την και βρήκε την Χρυσοστόμου, πολύ όμορφη παλιά. Η Χρυσοστόμου, η σέντρα σούτ, η Χριστοφή θέλει χώρο για σούτ. Η Γιάννη θα της πάρει την μπάλα και ενώ ετοιμαζόταν να επιχειρήσει το σούτ. Σοφοκλέους δεν πέρασε. Παύλου και πάλι Σοφοκλέους. Η πάσα για την Κυρκίνη. Ψάχνοντας την Κώστα. Αντωνίου. Η οποία τουλάχιστον από αυτά τα λεπτά προσδίδει μία σταθερότητα στην άμυνα της Χρυσομιλιάς Αγίου Αμβροσίου. Όπως και από την άλλη πλευρά η Σούλτς. Κυρκίνη που προσπαθεί να κρατήσει μπάλα, θα πάρει η Ραφαέλα Παύλου. Έγινε λάθος, η Χριστοφή έψαξε την Σοκράτους. Απομακρύνεται η μπάλα, η Χριστοφή το σούτ, η Παύλου απομάκρυνε την μπάλα, η Σούλτς. Τώρα για την Κυρκίνη, πέρασε από την Γεωργία την Παύλου, τώρα για τη Σοφοκλέους και πάλι. Η Πρέτανιτς θα παραχωρήσει το πλάγιο. Πλάγιο αυτή τη φορά για την Χρυσομιλιά Αγίου Αμβροσίου. Έχουμε μπει, Αντρέα, στο τελευταίο στάδιο του πρώτου ημιχρόνου. Αχιλλέος τώρα. Αλλάζει κάτι από τους δύο προπονητές? Αυτό κοίταζε τώρα, μια διαφορά στο σχήματα. Βλέπω απλώς να ζητάνε οι προπονητές από τις παιχτριές τους να παίρνουν όλο το χώρο στο γήπεδο. Ο Αντωνίου προφώναζε στις παιχτριές που αγωνίζεται στο αριστερό άκρο να είναι εντελώς στο άκρο για να υπάρχουν επιλογές και ανοιχτό γήπεδο. Κάτι παρόμοιο λέει και ο Νεοκλέος από τις παιχτριές του, όταν παράδειγμα γίνεται τώρα, μπορούν να εκμεταλλεύονται τους χώρους που βρίσκουν. Από την άλλη, ο Νεοκλέος τι ζητάει τώρα από τις παίχτριες του? Να ζητάνε συνεχώς ανοίγματα και να υπάρχουν χώροι για πάσα, αυτό που λέει στις παίχτριες του. Πάντως μέχρι στιγμής, Αντρέα, δεν έχει τροφοδοτηθεί. Δηλαδή, πέρα από μια-δυο φάσεις η Κυρκίνη δεν έχει τροφοδοτηθεί ιδιαίτερα από τις συμπαίχτριες της. Ναι, πέρα από τα φάσεις που έβγαινα στην κόντρα, σε οργανωμένο επίπεδο δεν έχει πάει μπάλα κοντά στην Κυρκίνη και αυτό σαφώς είναι ένα θέμα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Κυρκίνη για την Κώστα, η Παπαχρίστου, η Θεοχάρους, η Παπαχρίστου και πάλι για την Αχεριώτη. Από εκεί η μπάλα στην Σοκράτους. Πολύ όμορφα το 1-2 με την Χριστοφή. Η Σοκράτους δεν θα προλάβει, το πλάγιο είναι για το Θόη. Το Θόη, το οποίο δέχεται συνέχεια πίεση από την ομάδα της Χρυσομιλιάς. Και θα πρέπει να βρει ο Νεοκλέους τρόπο να
να ξεπεράσει αυτό το θέμα το οποίο αντιμετωπίζει η ομάδα της, η ομάδα του, Κυρκίνη. Κράτησε την μπάλα παρά την πίεση. Θα πάρει και το φάουλ. Με την Σούλτς να ετοιμάζεται για την εκτέλεσή του. Θα φέρει λογικά την μπάλα στην περιοχή. Η Σούλτς με πολύ δύναμη στην περιοχή. Η Αντωνίου απομάκρυνε. Ψυχογιουδάκι τώρα. Κράτησε η Σοφοκλέους, πέρασε. Πολύ όμορφη ενέργεια από τη Σοφοκλέους. Η σέντρα σουτ. Έφυγε η μπάλα από την Νικολάου σε θέση offside όμως. Ήταν η Χριστοφίδου η οποία προσπάθησε. Η Κώστα. Κώστα ήταν αυτή που προσπάθησε να πλασάρει. Εδώ ξανά σωστά. Νομίζω ότι η Χριστοφίδου είναι καλυμμένη την ώρα που φεύγει η μπάλα από τα πόδια της Σοφοκλέους. Γιάννη θα κερδίσει. Χριστοφίδου. Αχεριώτη. Το πλάγιο είναι για το Θόη. Κυρκίνη τώρα. Προσπάθησε να περάσει από την Παύλου, τη Γεωργία Παύλου. Δεν τα κατάφερε. Πρέτανιτς, Αντωνίου, θα γυρίσει στην Νικολάου. Κυρκίνη με την Πρέτανιτς. Νικήτρια η Πρέτανιτς που απομάκρυνε κιόλας. Σοκράτους βρήκε την Χριστοφή. Περιμένει η Ραφαέλα Παύλου, περιμένει και η Χρυσοστόμου. Η πάσα για την Χρυσοστόμου την προλαβαίνει. Πέρασε πολύ όμορφα η Χρυσοστόμου, γυρίζει. Εκεί είναι η Σοκράτους, έτοιμη για το σούτ η Σοκράτους. Η Τάκα θα μπλοκάρει την μπάλα. Καλή επιθετική προσπάθεια και πάλι για την Χρυσομιλιά Αγίου Αμβρουσίου, στην οποία ανοίγει το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ ξανά το σούτ από την Σοκράτους με την Τάκα να μπλοκάρει. Πρέτανιτς απομάκρυνε. Γιάννη προσπαθεί να ανέβει. Κέρδισε η Κυρκίνη από τις κόντρες. Με την Γεωργία Παύλου τώρα μπροστά της. Κυρκίνη, το πλάγιο είναι για το Θόη. Πλησιάζουμε το 44ο λεπτό. Σοφοκλέους κέρδισε το πλάγιο από την παρέμβαση της Γεωργίας της Παύλου. Για την Κυρκίνη την πιέζει η Πρέτανιτς. Γεωργία Παύλου απομακρύνει στην Ραφαέλα Παύλου. Απομάκρυνε η Γιάννη, τώρα η Αχιλλέως. Κώστα για την Κυρκίνη. Δεν θα προλάβει την μπάλα. Στο έδαφος στο μεταξύ είναι η Σοφοκλέους. Σοφοκλέους που μένει στο έδαφος. Με συμπληρώσει, συμπληρώνουμε σε λίγο τα 45 λεπτά. Να σε ακούσουμε, Ανδρέα. Ένα λεπτό.
είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο, που είναι και ιδιαίτερες διακοπές. Αυτή είναι η μόλις δεύτερη, είναι η αλήθεια. Τελικά, είχαμε μία με την Κυρκίνη και μία τώρα με τη Σοφοκλείου. Τελικά αυξάνεται ο χρόνος, θα πάει δύο λεπτά. Ακριβώς γιατί να καθυστερεί κάπως η αναφορά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό που θα σχολιάζα νωρίτερα είναι ότι αντιστράφηκαν οι ρόλοι κάπου μετά, λίγο μετά το γκολ της ισοφάρισης. Εκεί που ήταν η Χρυσομεγιά, η ομάδα που έβαζε πίεση, κρατούσε μπάλα και προσπαθούσε πιο οργανωμένα για τον γκολ και βγαίνει στην κόντρα η ομάδα του Θόη και τύχησε να σκοράρει. Πλέον μετά την ισοφάριση γύρισαν τα χαρτιά, στο πούμε. Η ομάδα του Θόη είναι αυτή που κρατάει παραπάνω και δεν βρίσκει όμως χώρους για τον γκολ και στην κόντρα δημιουργεί προϋποθέσεις και ευκαιρία, όπως είδαμε πριν από λίγο, η Χρυσομεγιά. Ναι. Γεωργία Παύλου. Χρυσοστόμου, κέρδισε η Γιάννη. Από εκεί στην Αχιλλέως και πάλι για την Γιάννη. Κέρδισε τώρα η Θεοχάρους, η Χριστοφή, προσπάθεια για την Χρυσομιλιά, Αγίου Αμβροσίου. Πάσα τώρα για την Ραφαέλα, την Παύλου, η οποία θα προλάβει. Πέρασε πολύ όμορφα η πάσα. Απομάκρυνε η Σούλτσου πριν φτάσει στην Χριστοφή. Θεοχάρους, έκανε λάθος, κέρδισε η Ψυχογιουδάκη. Κυρκίνη που έχει επιστρέψει για να βοηθήσει την ομάδα της. Ψυχογιουδάκη, κέρδισε η Παπαχρίστου, η οποία Παπαχρίστου τα πάει εξαιρετικά στα καθήκοντά της. Αχεριώτη στην Σοκράτους. Παπαχρίστου. Σοκράτους. Απομάκρυνε την μπάλα η Γιάννη. Τώρα για την Κώστα. Κυρκίνη. Απομάκρυνε η Πρετανίτς. Χριστοφή. Πάσα δεν ήταν καλή, κέρδισε η Αχιλλέως. Σούλτς. Τώρα για την Ψυχογιουδάκη. Απομακρύνεται η μπάλα από την Αχεριώτη, αφού πρώτα έκοψε η Παπαχρίστου. Τέλος του πρώτου 45 λεπτού. 1-1 το αποτέλεσμα ανάμεσα σε Χρυσομιλιά Αγίου Αμβροσίου και σε Θόη Λακατάμιας. Η Κυρκίνη σκόραρε στο έκτο λεπτό και η Χριστοφή για την Χρυσομιλιά Αγίου Αμβροσίου που ισοφάρισε. Νικολάου, Παύλου, Αντωνίου, Πρέτανιτς, Παπαχρίστου, Θεοχάρους, Χρυσοστόμου, Χριστοφή, Σοκράτους και Μαυρομούστακου. Οι πρώτες 11, μάλλον οι 11 που θα βρεθούν στον αγωνιστικό χώρο για, για την Χρυσομιλιά Αγίου Αμβροσίου. Ενώ για το Θόη Λακατάμιας, Τάκα, Σούλτ, Σοφοκλέους, Παύλου, Ιωαννίδη, Γιάννη, Αχιλλέως, Χριστοφίδου, Ψυχογιουδάκη, Κυρκίνη και Κώστα είναι οι κοπέλες που συνεχίζουν από το πρώτο 45 λεπτό για την ομάδα του Θόη Λακατάμιας. Αντρέα, να σε ακούσουμε. Μια μικρή τακτική αλλαγή πέραν της αλλαγής προσώπου για την ομάδα της Χρυσομιγιάς. Η Αχεριώτη που αποχώρησε για το ρόλο του επιτελικού μεσού. Ναι. Αυτόν τον ρόλο παίρνει η Παύλου, αφού η παίχτρια που πέρασε στη θέση τη Αχεριώτου, η Μαυρομούστακου, πάει ως δεύτερος ανασταλτικός μέσος πίσω μπροστά από το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μάλιστα. Γεωργία Παύλου στην Ραφαέλα Παύλου. Χριστοφή έκανε το κοντρόλ. Πάσα για την Χρυσοστόμου, προσπαθεί για τη σέντρα και πάλι Χρυσοστόμου. Χρυσοστόμου κέρδισε την μπάλα, τώρα για την Χριστοφή προσπαθεί να περάσει. Σουτ που γίνεται από την Θεοχάρους, οι κόντρες, δεύτερο σουτ, νέα ευκαιρία Σοφοκλέους, πάλι η κόντρα και η μπάλα θα περάσει έξω. Τριπλή μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Χρυσομιλιάς να πάρει κεφάλι στο σκορ. Εδώ είναι η Μαυρομούστακου, αυτή που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Ξανά η φάση. Το πρώτο σουτ που γίνεται από τη Θεοχάρου στο κοντρόλ. Η κόντρα εδώ στη Σούλτς, το σουτ από την Σοκράτους, πάλι κόντρα στη Σούλτς και το σουτ που έγινε από την Χριστοφή κατέληξε έξω. Μια φάση διαρκείας για τη Χρυσομιλιά που έφτασε
πολύ κοντά στην επιτυχία ενός δεύτερου γκολ. Τώρα η Ραφαέλα η Παύλου για την Χρυσοστόμου η σέντρα. Σοφοκλέου, η κόντρα πάνω στην Μαύρο Μούστακου. Ραφαέλα Γεωργίου, τώρα για την Θεοχάρους. Άνοιξε για την Σοκράτους, η πάσα δεν ήταν καλή. Απομάκρυνε η Αχιλλέος, Κώστα τώρα, ψυχογιουδάκι. Πάει να χαθεί η κατοχή, η Αχιλλέος για την Κώστα που έκανε την μπάλα δική της. Και τώρα της δίνει στήριγμα η ψυχογιουδάκι, κάνει κίνηση η Κώστα στον ελεύθερο χώρο. Πάσα δεν ήταν καλή. Θεοχάρους κράτησε την κατοχή για την Σοκράτους, η οποία έχει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση. Έστειλε για τη Ραφαέλα, τη Γεωργίου. Η Σούλτς θα γυρίσει στην Τάκα, η οποία θα απομακρύνει. Πρετανίτς, όπως να απομακρύνει, όχι σωστά. Χριστοφίδου. Γεωργία Παύλου. Άφησε η Χριστοφίδου να περάσει μπάλα σε πλάγιο. Γεωργία Παύλου απομακρύνει για την Χριστοφή. Τώρα για την Χρυσοστόμου που είναι γρήγορη. Χρυσοστόμου στην περιοχή. Το γύρισμα είναι καλό. Η Τάκα απομακρύνει και στη συνέχεια έρχεται η Παύλου να διώξει. Μαυρομούστακου. Χρυσοστόμου και πάλι. Σέντρα. Καλή ευκαιρία τώρα για τη Χρυσομιλιά. Η Γεωργία. Η Παύλου, η Τάκα σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη επέμβαση από την Τάκα, η οποία αποσοβεί την δεύτερη παραβίαση της εστίας της. Ξανά το γύρισμα, η Παύλου στο σούτ, κάπου κοντράρει μπάλα στη Σούλτς και κοιτάξτε την Τάκα, η οποία παρά το γεγονός ότι έκανε κίνηση να πέσει στη μία αγωνία, βρήκε τη δύναμη να σηκωθεί και να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Πολύ μεγάλη επέμβαση από την Τάκα. Το κόρνερ που εκτελέστηκε λάθος, κέρδισε η Ψυχογιουδάκη. Και τώρα στην αντεπίθεση το Θόη. Ψυχογιουδάκη ψάχνει την Κώστα που είναι γρήγορη. Η Πρέτανιτς πάει να την κλείσει. Και το πλάγιο είναι για το Θόη. Ψυχογιουδάκη για την Κώστα. Θεοχάρους απομάκρυνε. Μπάλα έφτασε στην Νικολάου. Έχουμε συμπληρώσει 5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Χρυσομιλιά η οποία συνεχίζει στο ίδιο τέμπο, ψάχνοντας ένα δεύτερο γκολ. Χριστοφή. Πάει σε καταμέτωπο επίθεση η Χριστοφή. Περνάει στην περιοχή. Προσπάθησε για την ντρίμπλα στην Χριστοφή του. Δεν τα κατάφερε. Το κόρνερ για την Χρυσομιλιά. Ανέβηκε και η Αντωνίου στην περιοχή, το κόρνερ πλασαριστά. Δεν κατάφεραν να συνδυαστούν οι παίκτες της Χρυσομιλιάς. Τώρα η Κώστα για την Κυρκίνη. Πολύ όμορφα για τη Σοφοκλέους. Πάσα για την Κώστα που ξεκίνησε την αντεπίθεση για την ομάδα του Θόη. Έμεινε από δυνάμεις. Δεν είχε και στήριγμα η Κώστα. Αλλά κατέληξε στην Νικολάου. Έλα, Αντρία, να σε ακούσουμε. Δύσκολες στιγμές για την άμυνα είναι αλήθεια του Θόη. Κάτι που δεν ήξερε να έχει στο πρώτο μέρος. Που έφερε την αντίδραση, όπως ήταν λογικό, του Μανίκου Νεοκλέους για τον απομάκρυση όταν παίρνουν την μπάλα εντός περιοχής οι παίχτριές του και για τα μαρκαρίσματα που βγαίνουν. Δεν θέλει να περιμένουν τις παίχτριές της Χρυσομιλιάς ιδίως η αμυντική του. Θέλει να βγαίνουν πιέσει πιο έξω από την περιοχή, να μην δημιουργούνται προϋποθέσεις. Συμφωνώ ότι κατά μεγάλο ποσοστό το ότι δέχτηκαν γκολ ευθύνη στην θεματοφύλακα. Ήταν εξαιρετική η ενέργεια της ιδίως στη δεύτερη φάση για τα ανακαλαστικά της. Απ' την άλλη,
Η Ρούς Αντωνίου, τεχνικός δηλαδή της Χρυσομυγιάς, θέλει αυτή την πίεση να συνεχιστεί και να την εκμεταλλευτούν οι παίκτες του για το δεύτερο γκολ. Εδώ ίσως να μην υπήρχε offside. Η Κυρκίνη νομίζω ότι ήταν στην ίδια ευθεία. Θεοχάρους. Έκλεισε η ψυχογιουδάκι. Κέρδισε την μπάλα. Έχασε από την Χριστοφή όμως στη συνέχεια. Χριστοφή προσπάθησε να παίξει το 1-2. Κέρδισε το φάουλ η Χριστοφή. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Θόη. Χρυσομιλιά, ένα φάουλ με την Αντωνίου, η οποία πολύ πιθανόν να πάει για κατευθείαν. Η Αντωνίου, ενώ η Τάκα μένει στο έδαφος και προφανώς έχει πρόβλημα, νομίζω ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την προηγούμενη επέμβασή της. Γιατί αμέσως μετά που σηκώθηκε, έδειξε να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Τρεις μόνο παίκτριες στον πάγκο του Θόη Λακατάμιας. Να δούμε αν ο Νεοκλέους σκέφτεται να αλλάξει κάτι στην ομάδα του. Από την άλλη, σαφώς περισσότερες οι επιλογές στον Αντωνίου, στον προπονητή. Εδώ η ευκαιρία. Εδώ είναι που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, γιατί εδώ, κοιτάξτε, και η αντίδρασή της και η έκφραση του προσώπου της τα λέει όλα μετά την επέμβαση. Σηκώθηκε η Τάκα, να δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Η Αντωνίου έτοιμη για την εκτέλεση του φάουλ. Έφερε την μπάλα στην περιοχή, απομάκρυνε η Σούλτς. Η Παύλου το σούτ. Γεωργία Παύλου εύκολα στα χέρια της Τάκα, η οποία δεν μπορεί όμως να δώσει βολέ, γιατί νομίζω ότι το πρόβλημα δεν το έχει ξεπεράσει. Το πλάγιο είναι για την Χρυσομυλιά από την πίεση που έβαλε η Σοκράτους. Παπαχρίστου στη Θεοχάρους και πάλι για την Παπαχρίστου. Σοκράτους. Επροσπίση ελευθερώθηκε Ραφαέλα Παύλου. Το πλάγιο είναι και πάλι για τη Χρυσομυλιά που μένει ψηλά. Έχουμε συμπληρώσει 11 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, το 1-1 που παραμένει, όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο 45 λεπτό, με τα γκολ της Κυρκίνης και της Χριστοφή. Φάουλ που έγινε από την Σοκράτους. Η Σούλτς αυτή που θα δώσει συνέχεια, ψάχνοντας την Κώστα.
Η Αντωνίου κέρδισε. Παπαχρήστου και πάλι για Αντωνίου που βγάζει την μπάλα από την περιοχή της. Τώρα για τη Ραφαέλα την Παύλου. Μπαλιά είναι καλή. Έκοψε όμως η Χριστοφίδου. Αχιλλέος. Η Αντωνίου απομάκρυνε. Η κόντρα πάνω στην Κυρκίνη. Η σέντρα στην περιοχή, η Πρέτανετς προσπάθησε, κέρδισε η Γεωργία η Παύλου, δεν μπόρεσε όμως να περάσει. Η Γιαννή πήρε μπάλα για το Θόη. Γιαννή ξέφυγε, Θεοχάρους όμως. Ραφαέλα Παύλου, Μαυρομούστακου. Χρυσοστόμου δεν ήταν καλή η πάσα, η Σούλτς παραχώρησε το πλάγιο. Εντός έδρας η Χρυσομιλιά έχει πετύχει 13 τέρματα με το σημερινό από τα 27 που έχει σκοράρει συνολικά. Να δούμε τη Χριστοφή εδώ, η Σούλτς όμως κάλυψε. Ενώ εντός έδρας η Χρυσομιλιά Αγίου Αμβροσίου Κερίνιας έχει δεχθεί συνολικά 61 τέρματα, στην έδρα της έχει δεχθεί 28. Το Θόη εκτός έδρας από τα 68 τέρματα που έχει πετύχει συνολικά έχει σκοράρει 38 εκτός έδρας. Κώστα τώρα για την Κυρκίνη. Η Πρέτανετς απομάκρυνε. Κυρκίνη κέρδισε όμως και πάλι. Κυρκίνη έπαιξε το 1-2 με τη Σοφοκλέους. Κυρκίνη με την Παύλου μπροστά της στο πλάγιο. Για το Θόη το πλάγιο, Σοφοκλέους, Κυρκίνη. Σε θέση offside όμως ήταν η Κυρκίνη νωρίτερα. Παύλου που απομάκρυνε για να καταλήξει μπάλα στην Αχιλλέος. Από εκεί στην Ψυχογιουδάκη. Έκοψε η Σοκράτους, Αντωνίου. Μπάλα δεν πέρασε. Από την Γιαννή, τώρα για την Αχιλλέως. Κάνει κίνηση η Γιαννή, εξαιρετική μπαλιά από την Αχιλλέως κάθετη. Πάει να κλείσει η Πρέτανετς, πέρασε η Γιαννή. Μαυρομούστακου μαρκάρι, θα απομακρύνει η Παπαχρήστου. Ψυχογιουδάκη για την Κώστα. Πέρασε η μπάλα, ευκαιρία, το πλασέ 2-1. Με την Σοφοκλέους το 2-1 για το Θόη στο 60. Το Θόη που παίρνει και πάλι προβάδισμα. Εδώ ξανά. Πέρασε από την Αντωνίου η μπάλα, δεν μπόρεσε εκεί να την ανακόψει. Η Σοφοκλέους πρόλαβε την έξοδο της Νικολάου το 2-1 για το Θόη. Αυτό το πολύ όμορφο πλασέ. Από την Σοφοκλέους το 2-1 λοιπόν, προβάδισμα και πάλι στο σκορ για το Θόη Λακατάμιας. Παπαχρήστου στη Θεοχάρους και μένει να δούμε τώρα αν θα βγάλει και πάλι αντίδραση η Χρυσομιλιά Αγίου Αμβροσίου με τη Σούλτς να απομακρύνει την μπάλα. Παυλού έκανε λάθος, κέρδισε η Θεοχάρους. Ραφαέλα Παυλού. Και πάλι για τη Θεοχάρους, έχει επιστρέψει το Θόη τώρα πίσω. Αντωνίου πάει σε ατομική ενέργεια.
Έχασε την μπάλα από την Κώστα, τώρα η Σοφοκλέους και τώρα στην αντεπίθεση το Θόη, μπαλιά από τη Σοφοκλέους για την Κυρκίνη, έκανε το κοντρόλ αμέσως στο πλασέ. Η Νικολάου όμως σε καλή θέση μπλοκάρει την μπάλα και δίνει αμέσως συνέχεια με το βολέ. Η Σούλτς θα απομακρύνει. Παπαχρήστου. Θεοχάρους και πάλι σήκωσε την μπάλα ψηλά. Η Παύλου αυτή που απομάκρυνε. Για τη Σοφοκλέους κέρδισε η Παπαχρήστου. Χριστοφή τώρα. Που ξεκινάει την προσπάθεια από πολύ μακριά ψάχνοντας την Χρυσοστόμου. Κέρδισε η Αχιλλέως, αλλά έγινε φάουλ γιατί προφανώς θα πρέπει να φώναξε κάτι που απαγορεύεται. Φάουλ για την Χρυσομιλιά, έμεσο. Η Θεοχάρους αυτή που θα εκτελέσει. Θεοχάρους έτοιμη για την εκτέλεση του φάουλ. Η Αντωνίου είναι στην περιοχή. Έψαξε τη Χρυσοστόμου. Φάουλ που έγινε από τη Σοκράτου στην Ψυχογιουδάκη. Αντρέα, να σε ακούσουμε. Ζήτησε το λόγο νωρίτερα. Για τις αντιδράσεις στον γκολ, είναι αλήθεια πως βλέπουμε ένα δεύτερο ημίχρονο με αρκετές φάσεις. Η οδηγία που με οκλώ λίγο πριν τον γκολ ήταν τις παιχτηρίες του να κάνουν περισσότερο εξοικονόμηση δυνάμεων. Προφανώς το μικρό ρόστερ, όπως αναφέρθηκε και εσύ νωρίτερα, και πολλές αποχωρήσεις είναι καραπονημένες ιδιαίτερα οι παιχτηρίες του. Δεν είπε πολλά μπράβο, πανηγυρίζει για λίγο και αμέσως πρέπει να ξεκουράζει την Κώστα. Να δούμε τη φάση. Να ξεκουράζει την Κώστα να δώσει νέες οδηγίες, ενώ ακολούθησε η οδηγία προς την Σοφοκλέους, επειδή είναι τραυματισμένη, να μην κουράζει ιδιαίτερα το πόδι της και να προτιμά να δίνει φάση και να υποδέχεται, που είναι και ο ρόλος της, να μην το παρακάνει δηλαδή. Απ' την άλλη, ο Γιώργος Αντωνίου στις οδηγίες προς τις παίκτριές του ήταν προφανόν να συνεχίσουν στο ίδιο τέμπο, γιατί την αλήθεια ξεκίνησαν καλά. Βρήκαν τις ευκαιρίες, αλλά στήχησαν ένα λάθος που έκαναν από τη μεσαία γραμμή που ξεκίνησε το λάθος με την ακραία της, του Θόη να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και μπάλα να καταλήγει στο τέλος στην Σοφοκλέους και να σημειώνει τον κόλ. Ψυχογιουδάκη, έκοψε η Αντωνίου. Για τη Σοκράτους, απομάκρυνε την μπάλα η Παύλου σε πλάγιο. Η Ιωαννίδη ήταν αυτή που απομάκρυνε σε πλάγιο. Και πάλι από την Ιωαννίδη σε πλάγιο. Θεοχάρους. Παπαχρήστου Θεοχάρους. Κρατάει την μπάλα η Θεοχάρους. Παπαχρήστου το πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Με την Ψυχογιουδάκη στην Κώστα. Από εκεί στην Παύλου τώρα για την Αχιλλέως, πιέζει Μαυρομούστακου. Θα πάρει μπάλα η Χριστοφή και πάει σε ατομική ενέργεια. Χριστοφή έξω από την περιοχή, ψάχνει χώρο για σούτ. Το επιχειρεί γκολ, φοβερό γκολ από την Χριστοφή. 2-2. Πολύ ωραίο τέρμα από την Χριστοφή, η οποία ελήχθηκε ανάμεσα από όλη την αμυντική διάταξη του Θόη. Έκανε το αριστερό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ξανά κοιτάξτε εδώ την ατομική ενέργεια της Χριστοφή. Περνάει από τη Σούλτς, ανοίγει την μπάλα με το αριστερό αμέσως στο σουτ. 2-2, ένα πολύ όμορφο γκολ. Ίσως καλύτερο και από το πρώτο το οποίο είχε σημειώσει η ίδια παίκτρια για την Χρυσομιλιά. Πάντως, Αντρέα, δεν έχουμε παράπονο και τα 4 γκολ ήταν εξαιρετικά σήμερα. Ναι, θέαμα είναι η αλήθεια. Βλέπουμε μέχρι τώρα στο μάτς.
Και σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Γιατί λογικό ήταν να πέρθει κάπως κούραση και να υπάρχουν χώροι να εκμεταλλευτούν οι παίχτες. Παπαχρήστου απομάκρυνε, κέρδισε την μπάλα η Ραφαέλα, η Παύλου. Με την Χριστοφή, Ραφαέλα, Παύλου και πάλι. Η σέντρα σου, τη τάκα, θα μπλοκάρει την μπάλα εύκολα. Εδώ η σκόρερ, Χριστοφή, δύο τέρματα σήμερα. Κυρκίνη τώρα από τη λαθασμένη απομάκρυνση της Αντωνίου. Μαυρομούστακου που έκοψε, η Θεοχάρους που δεν κατάφερε. Παύλου, τώρα για την Κώστα, η οποία έχει έρθει πιο πίσω. Κώστα, με την Σοφοκλέους να έχει πάρει θέση μπροστά. Εδώ η Σοφοκλέους στην περιοχή, το πλασέ, 3-2. 3-2 για το Θόηλα Κατάμιας με την Σοφοκλέους να πετυχαίνει δεύτερο γκολ και να απαντά άμεσα. Στο γκολ της Χριστοφή. Ξανά η Σοφοκλέους πήρε μπάλα. Δεν μπόρεσε η Νικολάου. Το πλασέ από την Σοφοκλέους, αφού έκανε την μπάλα δική της, την έφερε μπροστά, πλάσαρε την Νικολάου κάνοντας το 3-2. Αντωνίου, μεγάλη παλιά, έκοψε η Γιάννη στην Αχιλλέως, η Χριστοφίδου θα διώξει, η Κυρκίνη με δύναμη Πρετανέτς πάνω στην μπάλα. Θα δει και κίτρινη κάρτα η Κυρκίνη, προφανώς για διαμαρτυρία. Με την Αντωνίου να ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Θα απομακρύνει η Κώστα, η οποία όπως λέγαμε και νωρίτερα έχει επιστρέψει πίσω, αφήνοντας την θέση της μπροστά στην Σοφοκλέους. Χριστοφή, η Αχιλλέως θα διώξει την μπάλα. Ο Χάρους και πάλι για τη Χριστοφή, ψάχνει την Χρυσοστόμου, δεν μπόρεσε να την βρει η Σοφοκλέους. Τώρα η Νικολάου θα βγει και θα πάρει την μπάλα στα όρια της περιοχής. Γεωργία Παύλου τώρα. Χρυσοστόμου, ανέβηκε η Παύλου. Προσπάθησε να περάσει, της πήρε μπάλα όμως η Γιάννη. Στη Σοφοκλέους, πιέζει η Μαυρομούστακου, θα γυρίσει μπάλα στη Χριστοφίδου. Όπως όπως να φύγει, η Κώστα πάει να παίξει το 1-2 με την Κυρκίνη, απομάκρυνε η Πρέτανέτς. Η Ιωαννίδη θα διώξει για να πάρει μπάλα η Παπαχρήστου. Σοκράτους με την Ραφαέλα την Γεωργίου, το πλάγιο είναι για την Χρυσομιλιά. Με την Παπαχρήστου να ετοιμάζεται για την εκτέλεσή τη. Πέρασε από την Χριστοφή η μπάλα, όπως όπως από την Ιωαννίδου. Αβρομούστακου η κόντρα. Κέρδισε η Κώστα. Πήρε μπάλα η Χρυσομιλιά. Ραφαέλα Γεωργίου στη Θεοχάρους. Το πλάγιο είναι για την Χρυσομιλιά. Θεοχάρους για την Ραφαέλα την Παύλου. Θεοχάρους ήταν σε θέση offside.
η Ραφαέλα η Παύλου. Αντρέα, να σε ακούσουμε. Κοιτάζουμε συνεχώς, ακούμε μάλλον καλύτερα, συνεχώς τις οδηγίες που έρχονται από τους δύο πάγκους. Νεκλέο ζήτησε ξανά η μπάλα να απομακρύνεται έξω από την περιοχή, δεν θέλει με τίποτα τις αντίπαλες παιχτρίες στην περιοχή και να βγαίνει η μπάλα είτε πλάγια είτε προθυμένη μπροστά, αφού υπάρχει και η Σοφοκλέο εκεί, αλλά και η Κυρκίνη που μπορούν να εκμεταλλευτούν και ύψος και ταχύτητα αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά τώρα στον Νεοκλέου, σαφώς βλέποντας την ψυχολογία μετά που κατάφερα να ισοφαρίσουν για δεύτερη φορά, αν δέχονται τον γκολ, προσπαθεί να ψυχώσει περισσότερο τις παίχτριές του, δίνοντας και αυτό στις δικές του οδηγίες. Αυτό που κοιτάζαμε την ώρα του γκολ, να δούμε αυτή τη φάση γιατί είναι η Χριστοφή. Να δούμε τη Χριστοφή, κάνει κίνηση η Ραφαέλα, η Παύλου. Μπάλα κατέληξε στην Τάκα. Έλα, Αντρέα, συνεχίζεις. Ναι, έλεγα για τη Χριστοφή ότι με τα δύο γκολ έφτασε τα τέσσερα και είναι πλέον πρώτη σκόρερ της ομάδας μαζί με την Κυριακούλα Γεωργίου. Έχει για στόχο να ολοκληρώσει το μάτς ως πρώτη σκόρερ της ομάδας της στο πρωτάθλημα. Να δούμε την Χριστοφή τώρα που έχει την μπάλα. Χριστοφή από πολύ μακριά το σούτι κόντρα πάνω στην Σούλτς. Απομάκρυνε η Παύλου. Κωστά. Στο έδαφος μένει η Γεωργία η Παύλου. Σηκώθηκε η Γεωργία η Παύλου. Δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Το πλάγιο είναι για την Χρυσομιλιά. Εδώ είναι η Σοφοκλέους που έχει σκοράρει δύο τέρματα για την ομάδα του Θόη. Παύλου που επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Πήρε μαύρο μούστακου τώρα για την Χριστοφή. Χρυσομιλιά που προσπαθεί να ανέβει και να ισοφαρίσει και πάλι. Πάσα για την Χρυσοστόμου, πολύ δυνατή, δεν μπόρεσε όμως να προλάβει. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο σε πολύ λίγο. Αλλάζει κάτι, Αντρέα, από τον τακτικό σχηματισμό των δύο προπονητών? Όχι, στην ουσία είναι ιδίως η Χρυσομιλιά, πέρα από την παρατήρηση που κάναμε νωρίτερα ότι άλλαξε η παίχτρια που είναι μπροστά στην ουσία ως επιτελικός μέσος μετά την αλλαγή του ημιχρόνου. Δεν άλλαξε ο σχηματισμός για την ομάδα του Θόη. Αυτό που παρατηρήσεις και εσύ, ότι η Σοφοκλέους, λόγω προφανώς και της κούρασης και του τραυματισμού της, πήρε θέση στην επίθεση, βάζοντας την Κώστα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Γιατί όλα αυτά δεν βλέπω κάποια πρόθεση για αλλαγή, τουλάχιστον από τους δύο προπονητές. Συνεχίζουν να δίνουν τις δικές τους οδηγίες. Ενώ, αφού είπαμε αυτό για τη Χρυσομιλιά νωρίτερα, πλέον πρώτη σκόρερ της ομάδας μόνη είναι για την ομάδα του Θόη η Κυρκίνη. Είναι στα 21 γκολ. Η Ρέιτσελ, ο έξτρα που αποχώρησε από την ομάδα, ήταν στα 20 και αυτή. Να. Περνάει δεύτερη. Μαύρο μούστακο που απομάκρυνε. Το πλάγιο είναι για την Χρυσομιλιά. Το πλάγιο είναι για το Θόη τώρα. Με το διαιτητή να ζητάει από την Κυρκίνη να επιστρέψει πίσω. Ο Μάριος ο Σπύρου. Ο Μάκρινε την μπάλα η Θεοχάρους. Αχιλλέος. Κυρκίνη δεν μπόρεσε να κρατήσει.
Γεωργία Παύλου, έψαξε τη Θεό Χάρους. Αχιλλέος απομάκρυνε. Σοφοκλέους τώρα, εξαιρετική πάσα για την Ψυχογιουδάκη. Ψυχογιουδάκη θα κερδίσει την μπάλα. Η σέντρα στην περιοχή, προσπάθησε η Κυρκίνη, θα απομακρύνει η Αντωνίου. Σοκράτους πέρασε εξαιρετικά. Η πάσα εκεί όπου είναι μόνο η Γιάννη και από εκεί η πάσα για την Αχιλλέος. Έψαξε την Κώστα, το πλάγιο είναι για το Θόη. Το Θόη που φαίνεται να μπορεί να διαχειριστεί σωστά. Εδώ η πάσα από την Σοκράτους μετά την εξαιρετική ντρίμπλα την οποία έκανε. Κώστα. Σοφοκλέους, Αχιλλέος, έκοψε η Αντωνίου. Χρυσοστόμου τώρα, που είναι πάρα πολύ καλή. Άλλαξε με την Χριστοφή και πάλι Χρυσοστόμου ανεβαίνει. Η σέντρα σούτ, θα μπλοκάρει η Τάκα. Και αμέσως έστειλε για την Ψυχογιουδάκη. Κάνει κίνηση η Σοφοκλέους, την έψαξε. Πρώτη όμως η Αντωνίου. Παπαχρήστο απομακρύνει σε πλάγιο. Με την Ιωαννίδου. Σοφοκλέους τώρα, πιέζει η Παπαχρήστου. Σοφοκλέους κράτησε, Αντωνίου απομάκρυνε. Θεοχάρους τώρα για την Χριστοφή. Χριστοφή κάνει κίνηση και η Χρυσοστόμου από την άλλη πλευρά. Κρατάει όμως η Χριστοφή. Απομάκρυνε η Αχιλλέος. Το πλάγιο είναι για τη Οθόη. Έλα, Αντρία, να σε ακούσουμε. Εντείνονται οι οδηγίες από τους δύο τεχνικούς. Ο Πανίκος Νεοκλέους του Θόη ζήτησε την ομάδα του να παίζει με την μπάλα κάτω, όχι ψηλά, και περισσότερες πάσες. Ο Γιώργος Αντωνίου, βλέποντας σαφώς και να υπάρχει και πίεση από τη μεριά του, θέλει να αποφύγουν αυτά τα λάθη που πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα, και αυτό τον ανησυχεί. Και περιμένει από όλα από την Χριστοστόμη και Χριστοφή, που είναι αλήθεια, είναι πολύ καλές στο δεύτερο μήχρονο. Χριστοφή τώρα πάει σε ατομική ενέργεια. Η Αχιλλέος έκοψε σε πρώτο χρόνο, η Σούλτ σε δεύτερο. Αχιλλέος. Πλάγιο. Για το Θόη. Με την Κώστα. Ραφαέλα Γεωργίου Μαυρομούστακου από εκεί στη Θεοχάρους. Γεωργίου έψαξε τη Χρυσοστόμου. Πολύ δυνατή η πάσα. Προσπαθεί να κερδίσει. Η Γιάννη όμως έκοψε εκεί. Το πλάγιο για τη γηπεδούχο ομάδα. Θεοχάρους. Το πλάγιο από την παρέμβαση εκεί της Γιάννη. Γεωργία Παύλου στη Θεοχάρους. Η πάσα για τη Χρυσοστόμου δεν μπόρεσε να προλάβει. Με την Σούλτς να ετοιμάζεται για να δώσει συνέχεια, ενώ έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πέρασε από την Μαυρομούστακου. Κατέληξε στην Αντωνίου. Πρέτανετς. Νικολάου απομακρύνει. Θεοχάρους τώρα στην Σοκράτους. Κρατάει μπάλα η Σοκράτους. Η Αχιλλέος όμως αυτή που κέρδισε.
Κώστα. Πάει να παίξει τον αδείο με την Κυρκίνη. Έκοψε η Πρέτανετς. Από εκεί στην Μαυρομούστακου. Κάνει κίνηση η Χρυσοστόμου. Μαυρομούστακου έχει μπροστά της την Αχιλλέως. Έψαξε την Γεωργία, την Παύλου, έκοψαν εκεί του Θόη. Μαυρομούστακου και πάλι όμως. Χριστοφή. Έφτασε η μπάλα στη Τάκα, χωρίς προβλήματα. Άντρια, να σε ακούσουμε. Εσωτερικές αλλαγές προβαίνει ο Γιώργος Αντωνίου. Βάζοντας, τραβώντας μάλλον πίσω την Μαυρομούστακου στην άμυνα. Φαίνοντας οδηγία στην Παύλου, που τη βλέπεις τώρα να πιέζει, να ανέβει από το δεξιά άκρο της άμυνας μπροστά για να βαρύ φορτώσει. Έχει και ο πιστοχώρηση παιχνίδας που παίζει πιο μπροστά. Να δούμε τώρα την Χριστοφή. Έκοψε η Γιάννη. Η Αντωνίου που έχει ανέβει. Έχασε η Ραφαέλα Γεωργίου ψυχογιουδάκι. Πάσα ψάχνοντας την Σοφοκλέου στο φάουλ που έγινε από την Πρέτανετς. Εδώ ξανά το φάουλ από την Πρέτανετς στην ψυχογιουδάκι. Η Σούλτς αυτή που θα δώσει συνέχεια. 2-3, Χρυσομιλιά, Αγίου Αμβροσίου και Ρίνιας. Θόη Λακατάμιας, η Σούλτς. Έψαξε την Κυρκίνη. Νικολάου που μπλόκαρε. Το βολέ ψάχνοντας τη Χρυσοστόμου. Η Σούλτς θα περάσει την μπάλα σε πλάγιο από την πίεση της Χρυσοστόμου και της Χριστοφή. Χριστοφή πέρασε στην περιοχή. Η κόντρα πάνω στη Σούλτς από το σούτ και το κόρνερ. Κόρνερ για την Χρυσομιλιά. Κόρνερ με την Σοκράτους. Κόρνερ στην περιοχή, κεφαλιά που έγινε από την Χριστοφή Αντωνίου. Θα κερδίσει μπαλά. Γύρισε για την Ραφαέλα την Παύλου. Η Σέντρα, η Τάκα εύκολα θα μπλοκάρει την μπαλά. Το βολέ ψάχνοντας την Κυρκίνη που είναι γρήγορη. Η Πρέτανετς δείχνει να ελέγχει την μπάλα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή, Αντρέα. Ετοιμάζει την Κοκονά για την άμυνα. Ο τεχνικός της ομάδας, ο Πανίκος Νεοκλέος, του Θόη δηλαδή. Οι οδηγίες που τις έδινε ήταν για την άμυνα, να δούμε ποια παίχτρια θα την καραστήσει. Γιατί είδε κάποια σημάδια κούρασης, είναι αλήθεια, περισσότερες παρατηρήσεις προς τα εκεί πήγαν στα τελευταία λεπτά και έχει και το υπέρ του προβάδισμα να διαφυλάξει. Παλιά από την Αχιλλέα σου έφτασε στην Νικολάου. Προφανώς βλέπει όμως ότι και από την άλλη πλευρά ο Αντωνίου φορτώνει με αρκετές ποδοσφαιρίστριες ουσιαστικά την επιθετική του γραμμή και ίσως να θέλει να βάλει μία παίκτρια που να μπορεί να κάνει και λίγο καλύτερη άμυνα, να βοηθήσει λίγο την αμυντική γραμμή. Ρωθήκαμε τώρα, είναι η Χριστοφίδου που θα προχωρήσει από το άκρο στην ουσία. Το αριστερό άκρο. Ακριβώς, ναι, το full pack, όπως είστε να λέμε ποδοσφαιρικά. Και μπροστά δηλαδή να δώσει βοήθειες, αλλά και πίσω. Φρέσκα μνημόνια. Αλλαγή που γίνεται τώρα. Κοκονά στον αγωνιστικό χώρο. Χριστοφίδου που έτσι έτρεξε πάρα πολύ, Αντρέα. Και θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι και οι καλύτερες καιρικές συνθήκες, ενώ υπάρχει αρκετή ζέστη και καταναλώνουν πάρα πολλές δυνάμεις οι παίκτριες, ναι, και των δύο ομάδων. Είμαστε κοντά μεσημέρι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι και
Οι αργιαστηθικές είναι και η σκόνη που υπάρχει αρκετή στην ατμόσφαιρα. Αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα και προέρχονται και από μια γεμάτη σεζόν. Ναι. Ιδίως για το Θόη που παραλαμβάνω είναι και μικρό το ρόστερ μετά τις αποχωρήσεις που προέκυψαν, που λέει συχνά πυκνά ο πρόεδρος στις δηλώσεις του. Είναι ένα θέμα. Γι' αυτό ακούσαμε και οδηγίες από Πανίκο Νεοκλώση για υπομονή και να παίρνουν ανάσεις οι παίχτριες του. Γνωρίζει ότι είναι καταπονημένοι. Το πλάγιο για το Θόη, αφού χάθηκε η κατοχή από πλευράς της Χρυσομιλιάς. Το Θόη που εξακολουθεί να προηγείται 3-2 χάρη στα γκολ της Κυρκίνης και 2 της Σοφοκλέους, ενώ 2 γκολ πέτυχε για τη Χρυσομιλιά η Χριστοφή. Πρέτανετ στην Παπαχρήστο, από εκεί στην Θεοχάρους. Πέρασε εξαιρετικά η Θεοχάρους. Παύλου, Θεοχάρους η Σέντρα ψάχνοντας την Χριστοφή και πάλι Θεοχάρους η Σούλτς, όμως θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο. Παύλου σε θέση offside η Θεοχάρους. Σοφοκλέους που τρέχει να κερδίσει την μπάλα από την Παπαχρήστου. Σοφοκλέους προσπαθεί να περάσει. Παπαχρήστου έκανε καλή άμυνα. Κέρδισε την μπάλα. Τώρα στην Παύλου πέρασε εξαιρετικά η Ραφαέλα Παύλου. Πάσα για την Γεωργία Παύλου. Γεωργία η οποία μπαίνει στην περιοχή. Το γύρισμα δεν κατάφερε να βρει τη Χριστοφή. Έκοψε η Σούλτς. Απομάκρυναν την μπάλα με την Ιωαννίδου. Κώστα. Η πάσα ήταν πολύ δυνατή για την Ψυχογιουδάκη. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας. Πάντα στο 3-2 προηγείται το Θόη. Παπαχρήστου. Θεοχάρους, τώρα για Αντωνίου και πάλι για Παπαχρήστου. Σε ακούμε, Αντρέα, για χρόνο καθυστέρησης. Θα είναι ο χρόνος καθυστέρησης που θα κατατίθει. Νικολάου, έψαξε τη Θεοχάρους. Ψυχογιουδάκη κέρδισε. Πρέτανετς, Ψυχογιουδάκη, Πρέτανετς σε πλάγιο. Σοφοκλέους πίεσε η Πρέτανετς, παραχώρησε και πάλι το πλάγιο. Συμπληρώνουμε σε λίγο τα 90. Θα αρχίσουν να μετράνε τα 3 λεπτά του έξτρα χρόνου. Χρυσοστόμου πήρε η Κυρκίνη, απομάκρυνε η Ιωαννίδου. Νικολάου. Μαυρομούστακου. Αχιλλέος απομακρύνει. Η Κώστα που τρέχει και προλαβαίνει την μπάλα. Ζήτησε η Σοφοκλέους, η Πρέτανετς. Θεοχάρους, Πρέτανετς, έγινε το λάθος. Κέρδισε και πάλι η Αχιλλέος. Η Νικολάου. Το βολέ, πέρασε μπάλα από την Ψυχογιουδάκη, Χρυσοστόμου, τώρα για τη Σοκράτους, από εκεί μπάλα στη Χριστοφή, ξεφεύγει η Χριστοφή, όχι όμως και από την Σούλτς, Χρυσοστόμου, Χριστοφή στην περιοχή, το γύρισμα, η τάκα όμως πέφτει και μπλοκάρει μπάλα. Στο πρώτο λεπτό του έξτρα χρόνου, τάκα η οποία σιγά σιγά σηκώνεται γιατί φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έστειλε την μπάλα στην Σούλτς που απομάκρυνε. Σοφοκλέους
Η Αντωνίου θα περάσει την μπάλα σε πλάγιο. Με την ψυχογιουδάκι. Κυρκίνη έχασε, Αντωνίου κέρδισε. Ψυχογιουδάκι τώρα. Κυρκίνη με Παπαχρίστου. Κυρκίνη προσπαθεί να περάσει. Έκοψε η Ραφαέλα η Παύλου. Θα χάσει όμως τη συνέχεια και πάλι. Φάουλ το οποίο κερδίζει το Θόη. Λίγο πριν περάσει στην περιοχή η Κυρκίνη. Εδώ η προηγούμενη φάση που έφερε το φάουλ, για να δούμε ξανά. Ένα φάουλ με την Κυρκίνη. Να ετοιμάζεται για την εκτέλεσή του. Με πολύ φάλτσο στο δεύτερο δοκάρι, γκολ από την Σούλτς. 2-4 η Σούλτς που κερδίζει την εναέρια μονομαχία και σκοράρει το τέταρτο γκολ του Θόη Λακατάμιας από την εκτέλεση φάουλ της Κυρκίνη. Ξανά η εκτέλεση, η Σούλτς, η οποία έρχεται με δύναμη να κερδίσει την εναέρια μονομαχία και να σκοράρει το τέταρτο γκολ. Εκμεταλλεύτηκε την άστοχη έξοδο της Νικολάου. Χριστοφή. Θα κερδίσει η Αντωνίου την κόντρα. Κάνει κίνηση η Γεωργία η Παύλου, Αντωνίου. Όπως όπως να φύγει μπάλα από τον Γιάννη, από την Γιάννη, συγγνώμη. Παπαχρίστου. Ραφαέλα Παύλου. Κερδίζει τις κόντρες, η πάσα για την Σοκράτου σε θέση offside. Και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον Μάριο Σπύρου. Ξανά, ίσως να είναι λίγο πιο μπροστά, αν και νομίζω ότι η παίχτρια στο βάθος ίσως να καλύπτει την Σοκράτους. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι 2-4. Κερδίζει το Θόη Λακατάμιας με την Σοφοκλέους να σκοράρει δύο τέρματα για το Θόη, ένα γκολ για το Θόη η Κυρκίνη και η Σούλτς, δύο τέρματα για την Χρυσομιλιά Αγίου Αμβροσίου η Χριστοφή. Εδώ ξανά τα γκολ με την Κυρκίνη το πλασέ το 0-1. Μόλις στο 6. Η Χριστοφή από αυτό το σημείο θα ισοφαρίσει σε 1-1. Ένα δύσκολο σημείο. Η Χριστοφή κατάφερε να παραβιάσει την εστία του Θόη Λακατάμιας. Εδώ το 2-1 από την Σοφοκλέους. Πέρασε από την μπάλα, πέρασε η μπάλα από την Αντωνίου και η Σοφοκλέους σκόραρε το 2-1. Αμέσως μετά ήταν η Χριστοφή, η οποία και πάλι τη σοφάρισε για την ομάδα της Χρυσομιλιάς με μια εξαιρετική ατομική ενέργεια και με ένα υπέροχο τελείωμα. Είχε όμως και πάλι απάντηση με τη Σοφοκλέους η το Θόη Λακατάμιας, 3-2.
Πολύ όμορφο τελείωμα. Και το τελικό 4-2 διαμόρφωσε με κεφαλιά η Σούλτς από την εκτέλεση φάουλ της Κυρκίνη. Η Σούλτς η οποία ανέβηκε πιο ψηλά στο δεύτερο δοκάρι, κέρδισε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πάμε να ακούσουμε Ανδρέα Οδυσσέως με τον Πανίκο Νεοκλέους.